Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ στην παρουσίασή μου λίγο θα διαφοροποιηθώ από το κομμάτι που εκπροσωπώ των ρευματοπαθών. Θα αναφερθώ κυρίως στο πώς μπορούν να συμβάλλουν οι ασθενείς σε όλη την πορεία του φαρμάκου μέχρι να φτάσει στον ασθενή αλλά και μετά στην αξιολόγηση της ποιότητας του φαρμάκου για τον ασθενή. Θα ξεκινήσω με μία μικρή... Έτσι, ιστορική αναδρομή. Ξέρουμε όλοι ότι τα, τα πρώτα φάρμακα προριζόταν, ε, δεν προοριζόταν μόνο για την θεραπεία των ασθενών αλλά χρησιμοποιήθηκαν και ε, για την πνευματική θεραπεία και κυρίως δι, δινόταν από θρησκευτικούς και πνευματικούς ηγέτες. Τα πρώτα ε, φάρμακα κατασκευάστηκαν από φυτά. Ε, σαν παράδειγμα έχουμε τους αρχαίους Αιγυπτίους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα φύλλα αιτιάς για, ε, ε, ως ε, αντισηπτικό. Ε, τα περισσότερα φάρμακα... Ε, ε, Ανακαλυφθήκαν τυχαία ή μετά από κάποιο σφάλμα, και καταρχήν δεν υπήρχε κάποιο τρόπο να ελεγχθούν και να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα αλλά και η ασφάλεια αυτών των φαρμάκων. Ερχόμαστε στην πρώτη δεκαετία του 1900 όπου έχουμε τις πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες που αρχίζουν και κατασκευάζουν τα φάρμακα. Στα τέλη του 19ου αιώνα τα εργαστήρια γίνονται πιο πολύπλοκα και έχουμε την πρώτη κατασκευή των συνθετικών φαρμάκων με τα παυσίπονα που παράγονται, παράγονται μαζικά. Εδώ αυτές, έτσι μου έκανε εντύπωση, τις βρήκα από το ίντερνετ, βλέπετε ότι δινόταν η κοκαίνη για τον πόνο στο δόντι. Και εδώ υπάρχει είναι μια σχετική διαφήμιση το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Ερχόμαστε στον 20ο αιώνα, όπου έχουμε κατανόηση του, του, ανθρώπινου γενετικού κώδικα, έχουμε τα νέα φάρμακα, έχουμε τα φάρμακα, τα βιολογικά φάρμακα, τα οποία και εμεί στη ρευματολογία έτσι πραγματικά έκαναν τεράστια αλλαγή στη ζωή μα. Πραγματικά άνθρωποι σηκώθηκαν από αναπηρικά καρότσια και ήταν τρομερά σημαντικό για του ασθενεί με ρευματικά νοσήματα. Στι αρχέ του 21ου έχουμε και ε, καινούργιες κατηγορίες φαρμάκων. Άλλες έχουν ε, εξελιχθεί, άλλες είναι ακόμα στα πρώτα βήματα. Ε, εδώ είναι μια διαφάνεια που δείχνει από το παρελθόν από την ε, ανακάλυψη ε, ενός συστατικού από -πα παραδοσιακές συνταγές έχουμε έρθει ε, στις νέες θεραπείες, στοχευμένες θεραπείες οι οποίες ε, ξέρουμε όλοι πόσο θετικό είναι για τη ζωή των ασθενών. Εδώ αυτή η διαφάνεια δείχνει, το παράδειγμα είναι από τον καρκίνο, το πόσο έχουν μειωθεί οι θάνατοι από καρκίνο τα τελευταία 30 χρόνια εξαιτία των νέων θεραπείων. Ε, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό πόσο έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών. Ε, τώρα, τι σημαίνει το φάρμακο για τον ασθενή. Ε, τα φάρμακα σώ, σώζουν αλλά βελτιώνουν και τι ζωέ των ανθρώπων γενικότερα. Για τον ασθενή, καλό φάρμακο είναι το ασφαλέ και το αποτελεσματικό φάρμακο. Τι σημαίνει αποτελεσματικό φάρμακο για τον ασθενή, Ότι ξαναγυρίζω στη δουλειά μου, πάω λιγότερο συχνά στο γιατρό, σταματώ τα χειρουργία, αισθάνομαι καλύτερα, έχω καλύτερη ποιότητα ζωή τελικά. Είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Η άποψη του ασθενή θα πρέπει να ακούγεται από τα πρώτα, από τα πρώτα προκλινικά στάδια μέχρι το να φτάσει το φάρμακο στον ασθενή, αλλά και μετά είναι πολύ σημαντικό και θα, οι επόμενες διαφάνειες θα εξηγήσουν ε, όλο αυτό το ταξίδι έτσι όπως το, το βλέπουμε εμεί και πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν οι ασθενεί όλα αυτά. Ε, ξεκινάμε, όπως είπαμε, από τις προκλινικές μελέτες. Είναι πολύ σημαντικό οι ασθενεί ε, να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι εκείνοι οι οποίοι ξέρουν τις ανάγκες τους για νέα φάρμακα. Ε, επομένως, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η άποψή τους. Ε, επίσης, κατά τη διάρκεια των κλινικών πριν τις κλινικές μελέτες μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πρωτοκόλων, στην σύνταξη της έγγραφης συνένεσης ώστε να είναι κατανοητή από τον ασθενή και έτσι να συμμετέχουν γενικότερα στη διαδικασία, στη διαδικασία πριν διαμορφωθούν οι κλινικέ μελέτες. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο επίσης στο να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν τους ασθενείς. Είναι πολύ σημαντικό οι ίδιοι οι ασθενείς να ακούνε από τι οργανώσει του την αξία των κλινικών μελετών. Σταματά να τι φοβούνται, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ανάγκη να συμμετέχουν σε αυτέ. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν στη στρατολόγηση. Μπορούν να το κάνουν, να έχουν δίκτυα αναπτυγμένα, αλλά και μπορούν να διατηρήσουν και του ασθενεί σε όλη τη διάρκεια, να συμβάλλουν στη διατηρήση των ασθενών σε όλη τη διάρκεια τη μελέτη. Είναι επίση πολύ σημαντικό μετά τι κλινικέ μελέτε. ξέρουμε όλοι ότι με το νέο κανονισμό θα Πρέπει ε, τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών να δημοσιεύονται, αλλά να δημοσιεύονται και σε απλή γλώσσα. Επομένω, ε, είναι εξαιρετική η συμμετοχή των ασθενών και σε αυτή τη διαδικασία. Επίση τη διάχυση και δια, διάδοση τη πληροφορία ε, μέσω των δικτύων του. Είναι ε, πολύ σημαντικό. Ε, αυτή η διαφάνεια νομίζω ότι δείχνει εξαιρετικά ε, πώ μπορούν να συμβάλλουν οι ασθενεί σε, σε όλα τα στάδια των κλινικών μελετών. Ε, έτσι με, με πολύ ε, έτσι, ωραίο και παραστατικό τρόπο. Τώρα, ερχόμαστε στην έγκριση των φαρμάκων. Οι ασθενεί είναι οι τελικοί αποδέκτε των φαρμάκων, όπω είπαμε, και έτσι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την έγκριση νέων φαρμάκων. Συμμετέχουν όμω σε αυτή τη διαδικασία οι ασθενεί, έχουν καθόλου συμμετοχή στι αποφάσει. Τα νέα μα έρχονται από τον. Αυτά που παραθέτω παρακάτω μα έρχονται από τον EMA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, όπου κρατάει δύο, δύο έδρε στο Διευθυντικό Συμβούλιο για εκπροσώπου ασθενών. Επίσης, οι οργανώσεις ασθενών συμμετέχουν με εκπροσώπους τους και με ψήφο στις παρακάτω επιτροπές που παραθέτουν για τα ορφανά φάρμακα, για τις προχωρημένες θεραπείες, τις εξελιγμένες, για τα παιδιατρικά φάρμακα και για το θέμα της φαρμακοεπαγρύπνησης. Επομένως, ήδη στο αίμα έχει αναγνωριστεί η ανάγκη της να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των ασθενών. Τώρα, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, οι ασθενεί είναι εκείνοι που μπορούν να παρέχουν γνώσει που είναι μοναδικέ σχετικά με το πώ ζουν με μία πάθηση και μπορούν να εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των θεραπείων τα οποία συνήθως δεν είναι διαθέσιμα στην βιβλιογραφία. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη αξία να λαμβάνονται υπόψη η άποψη των ασθενών. Επίσης, τα, ε, τα στοιχεία τα οποία παρέχουν είναι ε, από τον πραγματικό κόσμο, είναι από τη ζωή. Τα φάρμακα ε, μπορούν να δώσουν στοιχεία για το πώς, τι συμβαίνει στην καθημερινότητα των ασθενών ε, σε αντίθεση με τις κλινικές μελέτες, οι οποίες, όπως ξέρετε, γίνονται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και για συγκεκριμένους ασθενείς. Ε, μπορούν ε, επίσης να περιγράψουν και την ε, τις ανεπιθύμητες ενέργειες με ακρίβεια ε, τη συχνότητα και το το πώς επηρεάζουν τη ζωή των ασθενών. Ε, είναι τα γνωστά patient reported outcomes measures, τα οποία είναι στην ουσία η καταγραφή, η επίσημη καταγραφή της άποψης των ασθενών σχετικά με την, με την, υγεία τους. Κυρίως βασίζονται σε ερωτηματολόγια, καταγράφουν τις απόψεις των ασθενών σχετικά με την, με την, κατάσταση της υγείας τους, τη λειτουργικότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους γενικότερα. Μπορούμε να πούμε ότι γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς και την οπτική των των ασθενών και έτσι ενθαρρύνονται οι επαγγελματίε υγεία να επικεντρωθούν περισσότερο στι πραγματικέ αντιλήψει των ασθενών και να βελτιωθεί ακόμα καλύτερα η παροχή της περίθαλψή του. Και βέβαια διευκολύνεται στο να ληφθούν από κοινού αποφάσει σχετικά με την προτινόμενη θεραπεία ή την αντιμετώπιση τη υγεία του γενικότερα, πάλι με βάση τι ανάγκε των ασθενών. Εδώ αυτό μερικά από τα πολλά άρθρα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με την αξία των, της μαρτυρίας των ασθενών σε, σε διάφορα, είναι στον καρκίνο, όπως βλέπετε, σε, γενικότερα στην βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας κλπ. Τώρα, ερχόμαστε στην, στον HTA που είναι και επίκαιρο το θέμα των ημερών και όχι μόνο. Σε ορισμένε διαδικασίε του πώ μπορούν να αξιοποιηθεί η μαρτυρία των ασθενών. Ε... Ήδη ξέρουμε ότι στην Ευρώπη όπου υπάρχουν επιτροπές HTA καλούνται οι ασθενείς να περιγράψουν, να δώσουν μαρτυρία για το πώς είναι η ζωή τους με κάποια ασθένεια και τι σημαίνει για αυτούς κάποια νέα θεραπεία. Εδώ όμως εξαιτία του ότι οι μεμονωμένες, τα μεμονωμένα περιστατικά η μαρτυρία μεμονωμένων ασθενών δεν είναι πάντα απόλυτα τεκμηριωμένες, χρειάζεται και η εμπειρία από μεγαλύτερες ομάδες ασθενών να υπάρχουν ποιοτικέ και ε, ποσοτικές μελέτες ε, από μεγαλύτερη ομάδα ασθενών, τις οποίες, την οποία τελικά μπορούν να προσφέρουν ε, οι, οι οργανώσει ασθενών, οι οποίοι ε, ε, αξιοποιώντα το δίκτυό τους ε, και μπορούν να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη ε, εμπειρία α, συγκριτικά με ε, την εμπειρία ενό μεμονωμένου ασθενή. Επομένω, ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν ε, ε, εξαιρετικά τα, η μαρτυρία των ασθενών και στον HTA. Τώρα, εδώ όλα αυτά τα, όπως είδα, τα στοιχεία τα έχω από το εκπαιδευτικό υλικό του, του UBAT, που είναι η Ευρωπαϊκή Ακαδημία ε, Ασενών σε, σε, σχέση με την εξέλιξη των φαρμάκων. Για ποιο λόγο να συμμετέχουν οι ασθενείς επιτροπές του HTA. Γιατί έχουν σχέση, έχουν γνώση, έχουν εμπειρία και η εμπειρία τους είναι μοναδική. Είναι τελικά δίκαιο έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους stakeholders. Επομένως, καλό θα είναι να ακούγεται και η άποψη των ασθενών. Ε, συμβάλλουν στην ισότητα με την προσπάθεια κατανόηση των διαφορετικών αναγκών που έχουν οι ασθενεί και όλων όσων ζουν με ένα συγκεκριμένο ζήτημα υγεία, ισορροπώντα με τι απαιτήσει ενό συστήματο υγεία που επιδιώκει να κατανύμει του πόρου δίκαια σε όλου του χρήστε συμβάλλουν εξαιρετικά στη διαφάνεια και στην αξιοπιστία μιας, ε, στην ε, λήψη μιας ε, απόφασης. Και τελικά αναπτύσσουν ιδιαίτερες ικανότητες οι οργανώσεις ασθενών αλλά και όλοι οι σε τέτοιες επιτροπές ε, σε σχέση με το, την ανάπτυξη ε, συνεργασίας. Και εδώ είναι κάποια άρθρα τα οποία συνέλεξα. Ξέρετε ότι το ΝΑΙΣ NICE έχει εμπλέξει τους ασθενείς πολύ νωρίς. Ε, μου έκανε εντύπωση ότι από το 1997 οι ασθενείς συμμετέχουν στις επιτροπές του ΝΑΙΣ NICE και τώρα μάλιστα ψάχνουν κάποια εργαλεία να, να μετρήσουν το πώς τελικά η γνώμη των ασθενών επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί. Τώρα ερχόμαστε όταν το, όταν το φάρμακο φτάσει στον ασθενή είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστούν κάποιες παρενέργειες οι οποίες δεν είχαν παρουσιαστεί μέχρι τότε. Πολλές φορές οι ρυθμιστικές αρχές κρίνουν ότι με βάση αυτές τις παρενέργειες θα πρέπει να αποσύρουν κάποιο φάρμακο από την αγορά μέχρι να έχουν νεότερα στοιχεία. Σε αυτό λαμβάνεται υπόψη η άποψη του ασθενή. Σε ορισμένε περιπτώσει οι ασθενεί δεν συμφωνούν με την προοπτική αποφυγή του κινδύνου όπω εκτιμάται από τι ρυθμιστικέ αρχέ. Δηλαδή η εκτίμηση ωφέλου κινδύνου από την οπτική των ασθενών πολλέ φορέ διαφέρει από τι ρυθμιστικέ αρχέ ακόμα και από τι φαρμακευτικέ εταιρείε. Εδώ θα σα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό το αναφέρω. Δεν έχει να κάνει με του δικού μα ασθενεί, αλλά έχει να κάνει με του ασθενεί με Καταπλάκας, είναι για, να, για, το φάρμακο Ναταλίσουμαπ. Ε, παρουσίασε κάποιε θα, θανατηφόρε παρενέργειε μετά την κυκλοφορία του και οι ρυθμιστικέ αρχέ ήταν έτοιμε να αποσύρουν το φάρμακο αυτό από την αγορά. Ε, ζήτησαν όμω τη γνώμη τις οργάνωση των ασθενών. Οι ασθενείς, παρά τις σοβαρές παρενέργειες, δεν συμφώνησαν. Είχαν την άποψη ότι το φάρμακο είναι αποφελές παρά τις παρενέργειες, τις οποίες πολλές φορές είναι και Άρα είναι πολύ σημαντικό ε, να λαμβάνετε τελικά και εδώ ε, η άποψη των ασθενών. Εδώ έχω ένα παράδειγμα, επίσης κάποιες μελέτες που έκανε η Ρευμαζίνη η Ομοσπονδία που εκπροσωπώ ε, μέσα στη χρονιά, ε, είχε να κάνει με τον βαθμό ε, συμμόρφωσης των ασθενών στη Μεθοτρεξάτη. Η Μεθοτρεξάτη, όπως θα ξέρετε περισσότεροι, είναι ένα φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται στα περισσότερα ρευματικά νοσήματα. Ε, στόχος ήταν να δούμε ε, το, αν είναι οι ασθενή συμμορφωμένοι και να δούμε να καταγράψουμε τις παρενέργειες από την οπτική των ασθενών. Ε, i'm Τα συμπεράσματα ήταν έτσι πραγματικά εντυπωσιακά. Είδαμε ότι το 16% των, ε, συμμετείχαν 273 άτομα, Ξέχασα να σας πω, με ρευματικά νοσήματα. Το 16% από τους ασθενείς ε, είπαν ότι έχουν παραλείψει έστω μία δόση το τελευταίο εξάμεινο μετά από σύσταση του γιατρού. Το 23% όμως είπε ότι παρέλυψε μία δόση χωρίς, ε, από δική του πρωτοβουλία. Πολλές φορές μάλιστα δεν το ανέφερε καν στο γιατρό. Το 62% των ασθενών ε, έχουν κάποια παρενέργεια, τους να αξιολογήσουν τις παρενέργειες αυτές ως πιο σημαντικό Εκεί φάνηκε ότι είναι τα προβλήματα που έχουν, τα σεξουαλικά προβλήματα, τα οποία γενικά δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Και μετά η κακή ψυχολογία. Επίση, φάνηκε ότι το 41% χρησιμοποιεί, κάνει χρήση αλκοόλ αρκετά, παρά τι οδηγίε των γιατρών. Και παρόλα αυτά, παρά τι παρενέργειε, 6 στου 10 ασθενεί θέλουν να συνεχίσουν την θεραπεία του με μεθοτρεξάτη τρεξάτη, και με στην τελευταία διαφάνεια που εδώ σαν συμπέρασμα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η μαρτυρία των ασθενών, η εμπειρία τους από την πραγματική ζωή, το πώς ζουν με μια ασθένεια, πώς ζουν με τα φάρμακα, πώς βιώνουν τις παρενέργειες και είναι πολύ σημαντικό αυτή η μαρτυρία τους να λαμβάνεται υπόψη στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία των ασθενών. Και εδώ έχω τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ.